Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Κλειστός Γιώργος Στεφανόπουλος, πρωτάθλημα για την Master League. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Η Σαν Αντώνιο στην τελευταία θέση, στην πρώτη τελευταία η Οράνη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει κατά κύριο λόγο το βόλτρο μέσα. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει για να πετύχουν τη νίκη, να έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι και από τους δύο, με όμορφες φάσεις σαν και αυτή που μόλις παρακολουθήσαμε. Το πρώτο καλάθι για τους Mavs, 2-0, 0-2 για την ακρίβεια. Εξαιρετικό τελείωμα με το αριστερό. Γίνει το λάθος. Το καλάθι δεν θα έρθει. Το καλάθι τον Βουλίτη. Εξαιρετικό rebound και ισοφάριση. Διαχειριστός Λιαράκου. Νιόνιος, σου τριών πόντων, εύστοχος. Ο Καλαϊτζόγλου θα συνδεθεί έξω από τη γραμμή των 6.75 και θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 5-2, 2-5. Ο Λιαράκος θα μειώσει στον πόντο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δούμε ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Όχι κατά βάση σκληρό, αυτή την αίσθηση έχω. Αν οδηγηθούμε να διεκδικούν οι δύο ομάδες την νίκη στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, εκεί ναι, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα μπει το πρέπει και ίσως ζωηρέψει και το πράγμα. Αλλά νομίζω η διάθεση και των δύο είναι να έρθουν εδώ και να το απολαύσουν, να το ευχαριστηθούν. Ο Νούνος εξόχησε στην δεύτερη. Το pick and roll δεν βγήκε εδώ για τους Πορτοκαλί. Καλά η Τζόγλου. Η μπάλα θα γυρίσει για δύο. Άστοχος ο Αλέξης. Μετζέλος, Λιαράκος, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των Κούπερς. Θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 6-6. Καλά, η Τζόγκλου για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Μετζέλος, Λιαράκος. Γιόγκας. Με ταμπλό, θα ευστοχίσει. Λιόκας θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 8-6. Νιόνιος θέλησε να βρει σκαστή πάσα τον Βουρλίτη. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Μπάλα βγήκε εκτός τερέν. Κατοχή για τους Πορτοκαλί, οι οποίοι θα κάνουν το λάθος. Μπάλα και πάλι στην κατοχή. Θετικό rebound για να δούμε τον Καλαϊτζόγλου για τρεις. Αστοχός. Το ξεχάσαν και το πλήρωσαν εδώ από τον Μετζέλο, ο οποίος έκανε το 10-6 στο συν 4. Κούπερς, οι οποίοι αλλιώς ξεκίνησαν τη φετινή χρονιά, διαφορετικά σχέδια και αλλιώς τους βγήκε η χρονιά. Πληρώνουν τις απουσίες. Πολύ όμορφη κίνηση
18. Θα μειώσουν στους δύο τώρα. Τσεγκούρας. Δεν θα πέτει το καλάθι. Η άμυνα βγήκε για τους Mavs. Αλλά η Τζόγλου θα πάει μέχρι μέσα. Προσπαθήσε να τελειώσει με ταμπλό. Δεν θα τα καταφέρει. Οι δύο ομάδες θέλουν να τρέξουν έτσι κι αλλιώς. Οι καιρικές συνθήκες στις τελευταίες μέρες έχουν παγώσει τα πάντα. Κλειστά γήπεδα. Εντός και εκτός. Λογικό. Όλα τα βουνά της Αθήνας είναι χιονισμένα αυτή τη στιγμή γύρω γύρω. Πολύ όμορφη προσπίση. Το καλάθι δεν θα έρθει. Επιθετικό rebound. Θα έρθει σε δεύτερο χρόνο από το νούμερο 27 των Σμερ, 10-10 από τον Σταύρου. Τσεγκουράς. Μετζέλος. Λιώκας. Με τον Νιόνιο απέναντι του, θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Ο Αλέξης μάζεψε και θα δώσει στον συνήθι ύποπτο. Τον Αλέξη. Αλέξης. Ευστοχός. 10-12. Θα βάλει και πάλι μπροστά τους Σαν Αντώνιο. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο έχουμε πέσει μέσα στις προβλέψεις μας. Είπαμε το παιχνίδι θα είναι χωρίς πολλές διακοπές. Το έχω έτσι, χωρίς πολλά φάουλ, χωρίς σκοπιμότητες. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει για να παίξουν το μπασκετάκι τους. Αλέξης, μπάλα χαμηλά στο Νιόνιο. Θα κοπεί στα ίσα τον Λιαράγκο. Η μπάλα για τους Κούπερς. Το 10-12 παραμένει. Λιαράγκος. Το καλάθι θα έρθει από το νούμερο 6 των Κούπερς. 12 όλα. Καλά η Τζόγλου. Για τρεις, για να δούμε αυτό το τρίποντο. Ούτε τώρα. Οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής πηγαίνουν χέρι-χέρι. Είμαστε στο 12-12. Με τζέλος αστοχίσει. Ο Σταύρου στο αμυντικό rebound. Και από εκεί στον Ιθήνο Νου. Το Σμεύς. Ο άνθρωπος ο οποίος εν πωλής παίρνει την μπάλα στην κατοχή του. Νιόνιος. Ρεμπέλος. Ευστοχώς και πάλι μπροστά οι Κούπερς, 14-12. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Εδώ στο φιλόξενο γήπεδο του Γιώργου Στεφανόπουλου, Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Καλιατζόγλου τράγκαρε σε αντίπαλα σώματα, δόθηκαν βήματα.
Για να δούμε το Σταύρου. Αλλά η Τζόγλου. Νιόνιος, 10 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το φάουλ στον πάνω στο Σταύρου, έχω την εντύπωση. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Έχουν γίνει μόλις 5 φάουλ συνολικά στο παιχνίδι. Αλλαγές, το παιχνίδι πέρασε ο Μπιθάς. Το Μαλάχι δεν θα έρθει από τον Ινιό. Εδώ ποιος είναι. Την πάτα από ποιον, από τον Αλέξη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Αλλά η Τζόγλου φίλησε να βρει με τρόπο θεαματικό Νονιόπουλος. Πέρασε του Νιονιού. Ο Νιονιός δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει στον έλεγχο του, 23 δευτερόλεπτα, εκ των οποίων τα 16 τώρα στην κατοχή των Hoopers. Μπίθας. Ζητάει ο Λιαράκος την μπάλα. Μετζέλος θα πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Δεν θα δικαιωθεί, θα δώσει χρόνο στους Mavs και την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 14-12. Έχουμε βολές, ήταν το 5ο ομαδικό, νομίζω αχρίαστο. Στέλνει τον Καλαϊτζόγλου στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ναι. 14-13. Από το σπίτι του, παρά λίγο. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού, 14-13. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, του δεύτερου 10 λεπτού, συγγνώμη, βιάστηκα. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. 14-13 το σκορ. Καλά θα έρθει. Το σκορ μπροστά η Σαν Αντώνιο στο συν 1. Θα έχουν την ευκαιρία, εφόσον ευστοχήσουν, να απομακρυνθούν είτε με 3 είτε με 4. Αν ευστοχήσουν έξω από την γραμμή των 6,75, καλή ώρα. Το τρίποντο δεν θα έρθει. Ούτε το καλάθι σε δεύτερο χρόνο. Μάζεψαν εδώ οι Hoopers, οι οποίοι επαναλαμβάνω έχουν αρκετές απουσίες. Λείπουνε γνωστά πρόσωπα, που είναι ο Σιδέρης για παράδειγμα. Καλάθι θα έρθει από το νούμερο 9 τον Πορτογκαλί.
από τον Καραλή, ο οποίος θα βάλει την ομάδα του μπροστά με 2, 17-15. Η απάντηση από τον Καλαϊτζόγλου, όχι. Καθαρίζουν την υπόθεση αμυντικό rebound. Ο Καραλής, να λοιπόν, που φωνάζει, δίνει τον παρόν και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θέλει ο Καλαϊτζόγλου να βρει με σκαστή πάσα διαγώνια το συμπαίκτη του, δεν πέρασε, για να δούμε τον Πίθα. Το καλάθι θα έρθει, 19-15. Και εκεί που ήταν πίσω με έναν, βρέθηκαν μπροστά με 4. Νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό το οποίο θα το δούμε απόψε. Τώρα δεν θα έρθει. Ο Λιώκας κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Στο συν 5. Νομίζω η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμή στο παιχνίδι αυτή η διαφορά των 5 πόντων. Ο Λιώκας θα καθαρίσει το rebound. Θα πάει μέχρι μέσα σε μια coast to coast. Θα δεχτεί το κόψιμο. Επιμένει σε δεύτερο χρόνο. Δεν τον άφησε ο Μινιός να πετύχει το καλάθι. Σταυρωτές, προσπαθεί να περάσει τον Πίθα. Το καλάθι δεν θα έρθει. Καλαϊτζόγλου. Μπετζέλος. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Η μπάλα θα γυρίσει. Όχι, δεν πέρασε τον Πιθά. Για να δούμε τώρα μια άκουσα ενδιαφέρουσα συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί σε αυτό το έναν εναντίον ενός. Ο Λιώκας. Χρόνια στον Μπουρμπέτη. Θα σταματήσει τον Νινιό. Πάμε σε ένα time out, 6-2 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. 6 λεπτά ακριβώς, δεύτερο δεκάλεπτο. Παρά λίγο το λάθος. Σταύρου, πάρα πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια. Νομίζω ότι εδώ αδίκησε λίγο τον εαυτό του. Θα έπρεπε να τελειώσει τη φάση. Το καλάθι δεν θα έρθει από την άλλη πλευρά. Νιόβιτς θα πάρει το αμυντικό, θα πάει μέχρι μέσα, η μπάλα θα γυρίσει στην weak side. Το φλότερ, ούτε τώρα, Λιώκας. Μπίδας. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 22-15, διαφορά μεγαλώνει, πάει στην ανώτατη τη στιγμή σε αυτήν των 7 πόντων μέχρι στιγμής. Ο Γιονύς θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εντάξει, είναι από τις κινήσεις οποίες σε 10 φορές θα τον πάρεις να σκάει.
κάνει τις 9. Θα ευστοχισεί, πάμε σε νέο time out, 4-48, 24-17, 15 συγγνώμη, η διαφορά στους 9. Τέλος time out. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στο παρκέ. Γιονιόβιτς. Καλά η Τζόγλου. Τον Γιόβιτς για 3. Ως το κόσ. Μπρίθας να μαζέψει. Σκαστή πάσα. Θέλει 26-15, διαφορά μεγαλώνει κι άλλο, πάει στους 11. Έχουν μείνει στους 15 πόντους η Σαν Αντώνιο σε αυτό το διάστημα. Νέο λάθος. Από εκεί που το παιχνίδι ήταν άκρος ισορροπημένο. Κούπερς με όπλο την πολύ καλή του άμυνα. Από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα. Έχουμε επιθετικό φάουλ ή 3 δευτερόλεπτα. Όχι, επιθετικό φάουλ έχουμε. Καλά, Τζόγλου. Πολύ όμορφο καλάθι. Πολύ όμορφη ενέργεια προσωπική από τον Βουλίτη, ο οποίος όχι μόνο άφησε την μπάλα στο καλάθι, αλλά κέρδισε και το φάουλ και το έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη συμπληρωματική. Η Αράκος ετοιμάζεται να περάσει και πάλι στο παργέ, στη θέση του Λιόγκα. Στη βόλη, 26-18. Μπίθας. Ο Βουλίτης θα βάλει τα χέρια του για να κλέψει. Σε πρώτο χρόνο δεν ολοκλήρωσε. Η μπάλα στη γωνία για 3. Εύστοχος ο Κάραλης. 29-18. Πρέπει να το κοιτάξω, πρέπει να είναι η πρώτη τρίποντη βόμβα στο παιχνίδι. Έχουμε φάουλ, έχουμε κέρδισε. Σαν η Σαν Αντώνιο. Μπίθας, θα πετύχει το καλάθι. 31-18. Αργά και σταθερά η διαφορά αυξάνεται. 13 πόντους. Καλά η Τζόγλου. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ, νέο καλάθι και φάουλ. Μετά από εκείνο το Βουλίτη, ήρθε του Αλέξη τώρα. Κάνει το 31-20, 2-25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επιθετικό rebound. Πετύχουν το καλάθι και μάλιστα τρίποντο. Με 5 πόντους. Ουσιαστικά με όλα ξεκίνησαν από τον goal foul του Αλέξη.
Τώρα θα κλέψει την μπάλα, 31-23. Πάρα πολύ ωραία πράγματα παρακολουθούμε τόσο κλειστό του Γιώργου Στεφανόπουλου. Αλλά η Τζόγλου, η μπάλα δεν θα κουμπίσει παρκέ. Πάρα πολύ όμορφη ομαδική συνεργασία. Πάρα πολύ όμορφη. Αυτό ακριβώς που ακούστηκε τώρα από τον πάγκο τον Σαν Αντώνιο. Ωραίο μπάσκετ, ισχύει. Μίδας. Τώρα λίγο να του κλέψουνε. Θα πέσουν στο παρκέ. Κατοχή τι λέει το Βελάκι. Για ποιον? 15 στον Ιωνίση δίνεται φαούλ. Οκ. Okay. Πάμε στην διεκδίκηση. Λιαράκος. Πάτησε γραμμή. Μάλιστα. Καλά η Τζόγλου. Αλέξης. Και πάλι καλά η Τζόγλου. Ανεβαίνει ο Νιόνιοβιτς για το σκριν. Καλά η Τζόγλου, Βουλίδης. Καλά η Τζόγλου. Κακές αποστάσεις τώρα εδώ, τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Κακά εκτελεσμένη η επίθεση. Άσχημα. Τζόγλου, Αλέξης, θα βάλουν τα χέρια για την διεκδίκηση. Και μπάλα για τους Κούπερς. 37 δευτερόλεπτα, 37 και 8. 24 στους Κούπερς, εφόσον θα ξαντλήσουν, να μείνουν και 13 για τους Μέρτς. Τζέλος. Το καλάδι δεν θα έρθει, το Κάρι. Βουλίτης θα κερδίσει το φάουλ. Πολλές. Νέο κακό φάουλ στο ίδιο χρονικό σημείο που έγινε και στο πρώτο δεκάλεπτο. Στέλνουν τις μέρες πολλές. Συγκεκριμένα τον Βουλίτη, ο οποίος είναι ένας από τους λόγους της αντεπίθεσης των φιλοξενούμενων. Αυτός ο Αλέξης. Τα δικά τους goal foul, το τρίποδο του Καλαϊτζόγλου, η καλή τους άμυνα στο σύνολό τους. Έχουν ρίξει τη διαφορά στους 5, βρέθηκαν και στο μείον 13, μετράνε σερί, 9-0, 31-27, 16 δευτερόλεπτα, όλα για τους Πορτογαλοί. Καράλης. Νέο foul. Το τέταρτο. Δεν υπάρχουν πολλές. 5 και 7. Λιαράκος. Δεν τέλος. Τέλος του ημιχρόνου. 31-27 το σκορ. Θα επιστρέψουμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου σε πολύ λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Εδώ στο Γιώργος Στεφανόπουλος. Σταύρου, ας το έξω στη γραμμή των 6-15, Σανώτας. Η μπάλα για τους Μέρφς. Το πρώτο ημίχρονο στο πρώτο δεκάλεπτο για την ακρίβεια. Οι δύο ομάδες πηγαίνανε χέρι-χέρι. Νόμος για τρεις. Άστοχος. Δεν έχει καταφέρει να συσταθεί ακόμα. Δεν είναι και εύκολο, η αλήθεια είναι. Με τέλος. Πάλι και πάλι την μπάλα.
Ήθελες για δύο. Άστοχος. Μήνες θα καθαρίσει την υπόψη με την κόρη Μπάου. Αποφύγει το Σανόντα με Σαυροντή. Σταύρου. Μουλίτης. Κακή πασά. Θα περάσει, θα πετύχει το καλάθι. Ball foul, ε. Έτσι ακριβώς. Σταύρου δεν θα πετύχει το καλάθι. Τα 4-28 η διαφορά στους 6. Το ημίχρονο έκλεισε 31-27. Το 31-18 παρακαλώ. Τρέξαμε σερί. 9-0. Ο Νιόνιοβιτς και η παρέα του. Φτανώντας. Θα γίνει το λάθος. Έχουμε φάουλ. Γέλος. Εύστοχος. Έπισε πάνω το Σταύρο τώρα εκεί. 36-28. Όχι, 34. 36-28. Άστο του λένε, έγινε ένα λάθος και από τη γραμματεία. Εντάξει, τι να κάνουν. Γίνονται αυτά, γίνονται αυτά. Γίνονται σε έναν αγώνα μπάσκετ. Έχουν γίνει και σε τελικούς Ευρωλίγκας. Σου διατρής εύστοχος ο κάπτεν. Βοηθεί ο νους και ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Και κάνει το 39-28. Πατάνε και πάλι το πόδι στον γκάζι και ξεφεύγουν με 11. Έχουμε βήματα. Είναι πάλι ένα νεκρό διάστημα οι Smurfs. Ο Βολίδης ζητάει time out. Άρον Άρον 39-28. 7-1 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε. Μετζέλος. Εδώ λάθος την εννόηση, λάθος την εργασία. Μετζέλος έλεξε να βρει τον κάπτεν, τον Κούπερς. Νιόνιοβιτς, Σταύρου, πάλι στον Διονύση, κρατήσει την μπάλα στον έλεγχο του, φοβερή ασίστ. Έπρεπε να μπει αυτό το καλάθι. Δεν θα μπει ούτε σε δεύτερο χρόνο, παίζουν βόλεϊ κάτω από τη ρακέτα το Κούπερς, δεν θα το εκμεταλλευτούν όμως. Σανώτας, πάρει το φάουλ, έξυπνο από τον Γιονυσόπουλο, ο οποίος σταμάτησε τη φάση. Ένα φάουλ γηπεδούχοι, 3 οι φιλοξενούμενοι. Βουλίδης. Σταύρου.
Για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Βουλίτης. Θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τεχνική ποινή. Ταφ. Όχι, δεν υπάρχει. Ταφ, δικό μου το λάθος. Ενημέρωσε εδώ η γραμματεία αμέσως. Το 39-28 παραμένει. 5-51, εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος. 39-30. Ρίγουν τη διαφορά στους 9. Είμαστε σχεδόν στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Εδώ στο Γιώργο Στεφανόπουλο, στο Περιστέρι. Master League. Το παιχνίδι των ουραγών. Η πιο τελευταία με την τελευταία. Η ΣΜΕΦΣ είναι στην δεύτερη κατηγορία που μόλις ανέφερα. Έχουν έρθει απόψε σχεδόν πληρείς. Με αρκετό κόσμο, να το πω πιο καλά. Ευτυχώς. Σαράντα, τριάντα. Η διαφορά στους 10. Άστοχος στη δεύτερη. Θα πάρουν το αμυντικό οι Σμέρφς και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Καλά η Τζόγκλου. Σταθερά μπροστά η Πορτογαλή. Από την ώρα που προσπέρασαν με 13 πόντους δέχτηκαν μια αντεπίθεση από, από τον αντίπαλό τους στα τέλη του χρόνου, εκεί που έκλεισαν το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού στο μείον 4. Γιαράκος. Πεντζέλος. Καθαρό το κόψιμο, καθαρή άμυνα από τους Mavs. Εντυπωσιακό τρόπο. Ανακόψαν εδώ, αναχαιτήσαν τους Coopers. Αλλά η Τζόγκλου τι καλάθι πήγε να βάλει. Καθαρό είναι το κόψιμο και από την άλλη πλευρά όμως. Παρακολουθήσαν με δύο σπουδές άμυνες σε κατέρωθεν. Γιαράκος για 2, από τα 6, θα στοχίσει. Το σκορ πάντα κολλημένο στο 40-30. Καλά η Τζόγλου. Νίκας. Πολύ όμορφο ο Νιόνιος, αποφύγει τον αντίπαλο. Πέρασε κάτω από το καλάθι, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραία η μπάλα, μία-δύο φορές τελικώς αποδέχτης ο Clay Mack και το Smurfs. 40-32, 3-33 πριν το τέλος της προτελευταίας στροφής του παιχνιδιού. Το κάνανε μία φορά, επιστρέψαν, άφησαν στη μέση την αντεπίθεσή τους. Μειώσαν μέχρι και 4 πόντους. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2.
ψηλός. Μπή θα περάσει το τάρκετ τώρα. Μπήθος ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο προσφέρει πολύτιμος πρώτη στην ομάδα του. Πλήγωσε τον αντίπαλο και με προσωπικές ενέργειες. Υπήρξε και αποδέκτης τελικός πολύ όμορφων πασών από τους συμπαίκτες του. Δεν τις άφησαν οι εκμετάλλευτες. Τέλειωσε τις φάσεις που έπρεπε. Πραγματοποιεί στην μεγάλη εικόνα της απόδοσης του ένα καλό παιχνίδι. 42-32 διαφορά και πάλι στους 10. Δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Του λείπει η τελική προσπάθεια απόψε. Νομίζω το πιο μεγάλο ρόλο αυτό που τον έχει πειράσει μπορεί να είναι και σε κακό βράδυ, αλλά σίγουρα και οι καιρικές συνθήκες. Αλλά η Τζόγλου, πάρα πολύ όμορφο τελείωμα από τον Σταύρου. Πολύ ωραία συνεργασία. Εδώ στη Τσεκούρα. Ο Λιώκας έκασε το καλάθι. Ακούει εδώ από τον coach. Καλά η Τζόγλου. Ο Σπανίκας. Τώρα θα φύγει και ο Αλέξης θα την κρατήσει. Σταύρου. Άστοχος. Λιώκας το rebound. Πήγαμε στα τελευταία 2 λεπτά. Μπιδάς. Γιαράκος. Θα γίνει το λάθος. Καλά η Τζόγλου. Θα σταματήσει για τρίποτο στον εφηδιασμό. Αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ να ξέρετε. Είναι οι αγαπημένες μου φάσεις. Νοβίτς, άστοχος και αυτός. Λοιπόν, 42-34, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μπίθας. Μουνιουβιτσα, κόψη, μπορεί να μην έχει πετύχει τους πόντους που θα ήθελε, αλλά προσφέρει σε άλλα εξίσου σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού. Έτσι κάνουν οι μεγάλοι παίκτες, όταν βλέπουν ότι είναι στη μέρα τους, δεν το παραντάνε. Θα βγάλουν μια καλή άμυνα, θα πάρουν ένα rebound, θα δώσουν μια assist. 42-34 παραμένει, 24 δευτερόλεπτα, των οποίων τα 20. Αλεζόπουλου θα κάνει το foul στον Μπίθα. Είναι το 5ο foul. Άστοχος, εύστοχος στην πρώτη, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Εύστοχος και στην δεύτερη, 44-34. Θα πάνε προφανώς σε μια μεγάλη επίθεση. Έχουν το πλεονέκτημα οι Hoopers ότι έχουν μόλις δύο ομαδικά. Να δούμε αν θα, το χρησιμοποιήσουν αυτή τη συνθήκη, αυτό το πλεονέκτημα. Αλλά η Τζόγλου, Αλέξης για δύο. Άστοχος, Λιώκας θα μαζέψει, 3. Η πάσα δεν θα περάσει. Τέλος του 10 λεπτού. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ξεκίνησε το τελευταίο 10 λεπτό του παιχνιδιού.
που θα κρίνει και τον νικητή κατά πάσα πιθανότητα. 44-34. Καραλής, συγγνώμη, άστοχος. Μινοβίτς. Α, πολύ ωραία στο Μινιό. 44-36, τι ωραία πάσα ήταν αυτή του Διονύση. Εξαιρετικός. Λιώκας, θα κοπεί στα ίσα. Μπίδα στην επαναφορά. Υπάρχει μια ένταση, η αλήθεια είναι. Έχουν ανάψει λίγο τα αίματα. Εντάξει, λογικό. Έχουν ζεσταθεί σιγά σιγά και οι παίκτες. Θα πάνε για τη νίκη όσο πηγαίνουν προς το τέλος. Μπίθας. Δεν θα του κάνει το χαρακτήρι πορτοκαλί. Θέλω να το ρίξουν κι άλλο τη διαφορά. Δεν θα το κάνουν. Η άμυνα για τους Κούπερς αυγεί. 44-36. Η διαφορά στους 8. Μετζέλος. Μπίθας. Καραλής, θα στοχίσει. Γιονιοβίτς. Καραλής τον προσπάθησε να του κλέψει την μπάλα από τον Μετζέλο, θα περάσει εκτός. Κατοχή για τους Μέρφς. 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Αλέξης Αλαϊτζόγλου. Καλάθι, 44-38, θα ρίξει διαφορά στους 6. Ο Λιώκας θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. Ευστοχώς. Στους 6. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλά στο παιχνίδι. Ο Λιώκας δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Δεν εκμεταλλευτήκαν τη λάθος πάσα του Διονύση. Ο οποίος πρέπει να είναι, πρέπει να ήταν από τα ελάχιστα λάθη τα οποία έχει κάνει στο παιχνίδι. Θα ενημερωθώ τα ποσά. Αλέξης θα πάει μέχρι μέσα. Το follow. Χάσαν μεγάλη ευκαιρία να ρίξει διαφορά στους 4 εδώ. Με το φάουλ το οποίο θα γίνει στον Μετζέλο από τον Σταύρου. Αλλαγή. 4 φάουλ το 27. 45-38. Διαφορά είναι 7, συγγνώμη. Μπίθας. Μετζέλος θα προσποιηθεί 1-2. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ούτε ο Καράλης. Σταύρου. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση. Η οποία
Κατά πολύ την χρεώνουμε στο Νινιό. Ήταν να το πω έτσι, επειδή έχουμε παίξει κιόλας, είμαστε πολύ τυχαίοι. Πολύστικη η πάσα αυτή. Στο πόλο τη συναντάμε. Λοιπόν, Καλαϊτζόγλου θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-42, 6-24 για το τέλος. Για να δούμε. Πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 45-42, έχουν μειώσει τους 3 τους Mets. Στανοδάς με τον Καλαϊτζόγλου αφήνει να του κλέψει την μπάλα ο Καλαϊτζόγλου. Εδώ πήγαμε να δούμε φάση βγαλμένη από το μακρινό Μιλγόκι. Holiday με Αντετοκούμπο. Θυμάστε εκείνο το... Εντάξει, το κάρφωμα έλειπε μόνο. Μόνο το κάρφωμα έλειπε. Καλά, η Τζόγλι το έβαλε, 45 όλα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σοφαρίζουν, φέρνουν τον Πενίτσι να πόλει τη ισορροπία, 5-32. Λιώγας θα πάρει την εσωτερική. Εδώ θα μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι, θα έχει δικαίωμα για 2. Πες τώρα στην πρώτη. Πες τώρα στην δεύτερη. 47-45. Εδώ 3-3 σε Μασίλη. Όχι, όχι. Λιώκας βγήκε και έκλεψε. Άμυνα βγήκε. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Γιονιόβιτς. Λίκας. Θα πατήσει καλά για 2. Το καλάθι δεν θα έρθει. Λιώκας θα μαζέψει στο Μετζέλο. Έχει τον Λιαράκο αριστερά του για στήριγμα. Θα του δώσει την μπάλα. Εκείνος θα φτωχίσει. 49-45. Βγάζουν αντίδραση. Ένα-δύο βήματα από τον Γιονιόβιτς. Εντάξει, έδειξε την κλάση του τώρα εδώ. 49-47. Ρίχνουν στους 2. Έχουμε ντέρμπι. Εδώ που το έχουν φέρει το παιχνίδι, θα το διεκδικήσουν αν μη τι άλλο μέχρι τέλους. Ο Λιαράκος κέρδισε το φάουλ. Κανένα φάουλ που παίρνει 4 η Smurfs. Για υπενθύμηση. Στο δώσω στο κουρά στην πρώτη. 50-47. Ευστόχος και στη δεύτερη. Στους 4 και πάλι διαφορά. Καλά η Τζόγλου. Το Μετζέλο. Θα πάρει το φάουλ. Το πρώτο για τους Κούπερς. Νέο φάουλ. Θα κάνανε μαζεμένα τώρα εδώ οι Οράνοι. Ο Ντάβιτς είναι. Βουλίδης.
Μιχαλόγλου. Προειδοποίηση από τη ΡΕΦ προς τον Μελιάκο, αν δεν κάνω λάθος. 51-47 παραμένει. Στις 4 θα κλέψει και πάλι ο Νιόνιοβιτς. Είπαμε, μπορεί να μην είναι η μέρα του επιθετικά απόψε. Έχει κάνει θράψη σε άλλους τομείς, ειδικά στα κλεψίματα και στα κοψίματα. Θα ρωτήσω πόσα. Βουλίτης δεν θα πετύχει το καλάθι. Μετζέλιος. Λιαράκος. Λιαράκος κάθε φορά που μπαίνει την μπάλα στα 4-5-6 μέτρα. Έχει φοβερή σύνδεση με το αντίπαλο καλάθι. Η διαφορά στους 6. Νιόνιοβιτς για 3. Ούτε τώρα. Δεν είναι η μέρα του σίγουρα. Επιθετικά επαναλαμβάνω. Μετελός. Στανοκάς. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί στα ίσα τον Αλέξη. Με τρόπο εντυπωσιακό. Όχι, δεν είναι η ώρα σου, είπε. Δεν θα περάσεις και δεν θα μου βάλεις το καλάθι. Βουλίτης, θα του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Έχουμε αλλαγές. Ο Αλέξης θα περάσει στο μπαγκό. Ο Μπόχο θα περάσει μέσα. Το νούμερο 11. Βεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του παιχνιδιού. 2-14. Ανοντάς ψάχνει την σίγουρη λύση που ακούει στο όνομα Λιαράκος. Τρίτο φάουλ. Είπαμε τα κάνανε μαζί εμένα. 1-59. Καλά, Τζόγλου για 3 και αυτό. Airball. Το χρειαζόντουσαν αυτό το τρίποντο. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Είναι στις 2 κατοχές το παιχνίδι. Απλά σκοράρουν τώρα οι Hoopers. Το παιχνίδι αρχίζει και γέρνει προς την πλευρά τους. Ήδη έχουν το προβάδισμα. Στέλνουν τον Τζεκούρα στις βολές. Τώρα αυτό ήταν κακό φάουλ. Διότι πρώτον έχουν συμπληρώσει τα αυτοματικά τους, στέλνουν στις βολές και στη συνεχεία ποιον στέλνουν, αυτό έχει σημασία. Έξω το συμπρότη. 54-47. Μια δροσιά την έχει απόψε. Ένα και 40. Λιαράκος θα κόψει τον Νιόνιοβιτς. Μπαχωρίδης, Καλαϊτζόγλου. Μινιός θα δώσει το σκριν, Καλαϊτζόγλου. Καλαϊτζόγλου θα κλέψει. Μπάλα χαμηλά στο Βουλίτη. Θα το βάλει το καλάδι, το πλήρωσαν εδώ οι Hoopers. 54-49, προχωρήσαν σε ένα φτηνό λάθος, δεν το άφησαν έτσι μέρες. Τώρα θα πιέσουν, λογικά. Λογικό, συγγνώμη. Καράκος, θα πάνε τρεις πάνω του. Τι κάνει τώρα, εκεί πρέπει να δώσει την μπάλα, την κλέψαν την μπάλα. Εντάξει. Με το φάουλ από τον Μετζελό. Το τέταρτο ματικό. 1-9. Καλαϊτζόγλου. Πήγε να βάλει τώρα εκεί. Λιαράκος τώρα πρέπει να τη δώσει. Τώρα πρέπει να περάσουν το πρώτο μισό. Πω, πω. Το Τζεκούρα θέλω να δω τώρα. Αντιδρασία, μάτα στον πάγκο.
Τον ακούκαμε μέχρι εδώ. Ο Γρηγόρης θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών σε 48 δευτερόλεπτα. Το θέλαν το τρίποντο τώρα εδώ. Άσοκο συμπρόβει. Άσοκος και στη δεύτερη, Μποχωρίδη θα μαζέψει, θέλουν καλάθι τώρα. Μάλιστα. Εύκολο συγκρότη ο Γκαλατζόγλου, 54-50. Φυρί-φυρί τον πάνε οι Κούπερς. 54-51, πάνε για καθαρή άμυνα, αυτή την εντύπωση έχω. Για ποιο λόγο. Του στέλνουν στις βολές. Μάλιστα. Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά... Παίρνουν το ρίσκο. Έχει το συγκρότη. 55-51, διαφορά στους τέσσερις. Πάμε σε ένα time out. 56-51 το σκόρ, διαφορά στους 5, 40 δευτερόλεπτα. Χρειάζονται καλάθι, άμεσα, ιδανικά, τρίποντο. Και βλέπουμε. Η διαφορά είναι στους 5. Νοβίτς, Λίτης για τρεις, με ταμπλό, Άστοχος, Λιαράκος, Λιώκας, Τσεκούρας, Στανότας. Τώρα χρειάζεται το φάουλ και τώρα δεν γίνεται. Για ποιο λόγο έγινε πριν δεν μπορώ να καταλάβω. Με τη διαφορά στους 3 και 44 δευτερόλεπτα έπρεπε να πάνε σε μια καθαρή άμυνα. Αυτή την εντύπωση έχω. Θα γίνει το κλέψιμο. Λίτης. Λάθος. Νομίζω ότι κάπου εδώ τα πάντα τελειώνουν. Οι Κούπερς θα την πάρουν τη νίκη. Με τρόπο δύσκολο. Οι Σμέρς τα δώσανε όλα. Το πάλεψαν. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Τελικό σκορ 56-51 για το πρωτάθλημα της Μάστερ. Ευχαριστούμε όλους. Καλό βράδυ.